Σεργίδη, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι κύριε Ιωάννου και στους τηλεθεατές. Πολλές οι κατασχέσεις στη ΣΥΚΑΝ από την αρχή του χρόνου και πού δεν βρήκατε ναρκωτικά ουσιαστικά. Ακριβώς, μέχρι 22 Τρίτου είχαμε 13 υποθέσεις, 22 συλλήψεις, ήταν πάνω από κατασχέσεις πάνω από 153 κιλά κάναβης και πάνω από 3 κιλά κοκαίνης. Οι πιο σημαντικές αυτές. Είναι στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρόνια ή έχουμε μία αύξηση, κύριε Σεργίδη? Αν συγκρίνουμε με το τρίμηνο του 2021, υπάρχει κάποια αύξηση. Αντιλαμβάνεστε, το 2021 είχαμε 240 κιλά κάναβης κατασχέσεις, ενώ βλέπουμε κάποια αύξηση τώρα το τρίμηνο του 2022, που έγινε μια σημαντική αύξηση στις κατασχέσεις, ειδικά της κάναβης. Κύριε Σεργίδη, πόσο προβληματίζει την υπηρεσία σας ο τρόπος, οι νέες μεθόδοι που χρησιμοποιούν οι έμποροι του αργού θανάτου? Είδαμε τελευταίως βρέθηκαν μέσα σε ζωοτροφές. Παλαιότερα είχαν βρεθεί και έχουμε και σχετικές φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε το προηγούμενο διάστημα μέσα σε βιβλία και σε άλλα αντικείμενα. Μπορεί η ΚΑΝ να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους νέους τρόπους? Σίγουρα. Η ΚΑΝ συνεχώς είναι σε εγρήγορση, είναι σε επικοινωνία. Είναι και σχετικές φωτογραφίες, με συγχωρείτε κύριε Σεργίδη, που παρακολουθούμε, που εντοπίστηκαν από την υπηρεσία σας φωτογραφίες ναρκωτικά μέσα σε βιβλία. Ναι. Όπως έχετε προαναφέρει, οι έμποροι ναρκωτικών βρίσκουν διάφορους τρόπους. Το πρόβλημα, η αγορά ναρκωτικών είναι μια δυναμική αγορά, αλλάζουν συνεχώς τα πρότυπα χρήσης, αλλάζουν οι διαδρομές, αλλάζει ο τρόπος απόκρυψης των ναρκωτικών. Είχαμε την τελευταία υπόθεση η οποία ήταν μέσα σε ζωοτροφές, είχαμε υπόθεση αν θυμάστε μέσα σε φουκούδες, είχαμε υποθέσεις τελευταίως πάλι με κοκαίνη μέσα σε εξαρτήματα μοτοσυκλετών. Άρα όλα αυτά από εμάς γίνεται κάποια αξιολόγηση των πληροφοριών που έρχονται, καταγράφονται, αξιολογούνται και φυσικά παρακολουθούμε συνεχώς και τα τεκτενόμενα σε άλλες χώρες, τρόπους απόκρυψης. Υπάρχει μία επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, όπως και εμείς ενημερώνουμε αυτές, παραδείγματος χάρη με την τελευταία υπόθεση των ζωοτροφών, ενημερώνουν και εκείνες εμάς για τους τρόπους απόκρυψης. Είναι και το σκοτεινό διαδίκτυο ένας πονοκέφαλος για την υπηρεσία σας. Σίγουρα, και να πούμε ότι και λόγω της πανδημίας μέσα στην περίοδο του εκκλεισμού είχε αυξηθεί η χρήση του διαδικτύου, όπως αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Έκθεση του Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά. Παρακολουθούμε και αυτό το φαινόμενο. Αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως, γιατί στο σκοτεινό διαδίκτυο το θετικό του για τους αυτούς τους που το χρησιμοποιούν, τους χρήστες, είναι ότι δεν αφήνουν τα ηλεκτρονικά τους αποτυπώματα. Φυσικά να πούμε ότι αρκετές σελίδες ή που πουλούσαν ναρκωτικά, μεγάλες εταιρείες που είδαν στο σκοτεινό διαδίκτυο έχουν κλείσει, έχουν αποκαλυφθεί και έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή, αλλά εμφανίζονται συνεχώς καινούργιες. Και είστε, όπως είπατε, και σε ανοιχτή γραμμή με άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού. Υπάρχει, κύριε Σεργίδη, περίπτωση που καταγράφηκε εδώ στη χώρα μας όπου ζητήθηκε ενημέρωση από ξένες υπηρεσίες? Δηλαδή, έκανε εντύπωση ο τρόπος που κάποιοι κατάφεραν να φέρουν ναρκωτικά στη χώρα μας? Και κλείνουμε με αυτό. Σίγουρα, ζητείτε ενημέρωση. Έχουμε και συνεργασία με τους αστυνομικούς συνδέσμους, όπου ενημερώνονται συνεχώς για τις μεγάλες υποθέσεις που προκύπτουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, και υπάρχουν και ένα παράδειγμα είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, όπου ενημερώνουμε για τις νέες ουσίες που κατάσχονται, για τις νέες ψυχότροπες ουσίες. Άρα υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτόν τον τομέα, γιατί αντιλαμβάνεστε, ένα παράδειγμα να φέρω, αυτή τη στιγμή το παρατηρητήριο παρακολουθεί 840 καινούργιες ουσίες.
Σε λίγο θα βγει μέσα στο Μάιο η καινούργια έκθεση και θα δούμε ακόμα σε σύγκριση, γιατί εμφανίζονται συνεχώς καινούργιες ουσίες, των αριθμών των νέων ουσιών, όπως επίσης και τα δρομολόγια και τους τρόπους απόκρυψης. Ίσως αυτοί είναι οι τρόποι που βρήκαν κάποιοι. Είχε το δικό της ρόλο η πανδημία? Τότε είχαν περιοριστεί πάρα πολύ τα πράγματα, κύριε Σεργίδη. Σίγουρα η πανδημία έχει επηρεάσει την αγορά ναρκωτικών, όμως φαίνεται και μέσα από την πανδημία, την περίοδο της πανδημίας, ότι η αγορά ναρκωτικών ήταν πάρα πολύ δυναμική και προσαρμόσιμη. Δηλαδή είχαν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Να αναφέρουμε ότι τουλάχιστον από τις εκθέσεις που καταφθάνουν και από τις αξιολογήσεις που κάναμε κι εμείς, είναι ότι βρήκαν τους καινούργιους τρόπους στην περίοδο του εγκλεισμού, όπου δεν υπήρχαν κτήσεις μεταξύ των χωρών. Εμείς είμαστε και νησί, άρα δεν έχουμε χρυσαία σύνορα. Χρησιμοποιήθηκαν άλλοι τρόποι, όπως παραδείγματος χάρη μέσω ταχυδρομείων και μέσω λιμανιών. Μάλιστα. Κύριε Σεργίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριε Κλειάθη Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Θησέα. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες του Αντέ.